τη Μακεδονία στη Θεσσαλία πέρασε χθες η φλόγα, αφήνοντας την Κοζάνη νωρίς το μεσημέρι, για να κατευθυνθεί προς την νότια πλευρά του Ολύβου και συγκεκριμένα την Ελασσόνα. Είμαστε μια πολύ αρχαία περιοχή. Φανταστείτε ότι είχαμε τον πρώτο Έλληνα αθλητή δισκοβόλο κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, τον ηγεμόνα της Ελασσόνας, τον Πολυπίτη, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες και ήταν ο πρώτος πρωταθλητής δισκοβολίας. Σειρά έχουν οι δύο πόλεις που θα διοργανώσουν τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Πρώτη η Λάρισα, όπου η φλόγα άναψε στο αρχαίο θέατρο της πόλης. Στη συνέχεια, ο Βόλος, που χτες το βράδυ γιόρτασε την έλευση της Ολυμπιακής Φλόγας με χιλιάδες κατοίκους να έχουν βγει στους δρόμους για να χειροκροτήσουν τους λαμπαδιδρόμους συμπολίτες τους. Ο βωμός στο Βόλο άναψε από την πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης Εύα Μακρυγιάννη. Καλωσορίσαμε πριν από λίγο την Ολυμπιακή Φλόγα εδώ στο Βόλο, την Ολυμπιακή Πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και την πόλη που ακριβώς πριν από 2 χρόνια ανέλαβε την ευθύνη να οργανώσει τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Αφήνοντας τον ώμο Μαγνησία σήμερα το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στη στερεά Ελλάδα. Από τη βουλευτή του Πασόκ, Πεμιζούνη, πήρε το Ολυμπιακό φως ο Ολυμπιονίκης μας Νίκος Κακλαμανάκης.
μια στάση στην Αράχοβα. Και γρήγορα στη Λιβαδιά. Μια μέρα ακόμη και η Ολυμπιακή φλόγα θα αλλάξει όχι μόνο χέρια, αλλά και χώρα. Από την Ελλάδα στον Καναδά. Από την Αθήνα στο Βανκούβερ.